Φαντάζεστε εκεί που κάθεστε ξαφνικά να χαθεί το μαγνητικό πεδίο της Γης. Τι θα συμβεί? Μπορεί να νιώσουμε κάτι παράξενο εκείνη τη στιγμή. Αλλά στο πάρουμε από την αρχή. Θα προλάβουμε καν να νιώσουμε κάτι? Πώς θα είναι όταν η Γη χάσει το μαγνητικό της πεδίο? Με πολύ απλά λόγια πρέπει να σας ομολογήσω πως θα είναι σαν εικόνες της αποκάλυψης. Έντονα καιρικά φαινόμενα. Ανομαλίες στο όζον της Αρκτικής, με τις χαμηλότερες τιμές του την περίοδο που θα έπρεπε να παρουσιάζει τις υψηλότερες. Ραγδαίο λιώσιμο των πάγων. Άνοδος της μέσης θερμοκρασίας. Κάτι συμβαίνει στον πλανήτη. Κάτι που ακόμα και οι πιο ενήμεροι και ταλαντούχοι επιστήμονες δεν μπορούν να ερμηνεύσουν. Τελευταία ανακάλυψη σοκ από ομάδα επιστημόνων είναι η εξασθένιση του μαγνητικού πεδίου της Γης στην περιοχή μεταξύ της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής. Τι μπορεί να σημαίνει για τον πλανήτη, αλλά και την ανθρωπότητα κάτι τέτοιο? Το μαγνητικό πεδίο του πλανήτη εκτείνεται από τη Γη σαν αόρατα μακαρόνια. Δημιουργημένο από την ανάδευση του πυρήνα της Γης, αυτό το πεδίο είναι σημαντικό για την καθημερινή ζωή μας. Θωρακίζει τον πλανήτη από τα ηλιακά σωματίδια, παρέχει τη βάση για πλοήγηση και μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ζωής στη Γη. Το πρώτο πράγμα που θα βιώναμε θα ήταν ένας μεγαλύτερος αριθμός φορτισμένων ηλιακών σωματιδίων που θα βομβάρδιζε τον πλανήτη, θέτοντας τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και τους δορυφόρους εκτός, αυξάνοντας την ανθρώπινη έκθεση σε υψηλότερα επίπεδα υπεριόδους ακτινοβολίας που προκαλεί καρκίνο. Με άλλα λόγια, ένα μαγνητικό πεδίο που λείπει θα είχε συνέπειες που θα ήταν προβληματικές, αλλά όχι απαραίτητα αποκαλυπτικές, όπως προείπα, αλλά τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα θα οδηγούσαν στο τέλος των έμβιων οργανισμών. Και αυτά είναι καλά νέα, γιατί χρειάζεται πολύ καιρό για να εξασθενήσει. Όμως ακόμα και τώρα που μιλάμε, υπάρχουν ιδιαίτερα δύναμα σημεία, όπως η ανομαλία του Νότιου Ατλαντικού στο Νότιο Ημισφαίριο, που δημιουργούν τεχνικά προβλήματα σε δορυφόρους χαμηλής τροχιάς. Η περίεργη συμπεριφορά στο μαγνητικό πεδίο του Νότιου Ατλαντικού μπορεί να εντοπιστεί μέχρι και 11 εκατομμύρια χρόνια πριν και είναι απίθανο να συνδεθεί με οποιαδήποτε επικείμενη αναστροφή του μαγνητικού πεδίου της Γης. Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης, οι οποίοι λειτουργούν ως τη βάση της πλοήγησης, κινούνται ζωηρά. Το μαγνητικό πεδίο αντιστρέφει την πολικότητά του κάθε μερικά εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια, όπου ο μαγνητικός βόρειος πόλος ενυπάρχει στο γεωγραφικό νότιο πόλο. Η τελευταία αναστροφή έλαβε χώρα πριν από 770.000 χρόνια, αλλά αν μια αναστροφή πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής μας, μπορεί να επηρεάσει την πλοήγηση, τους δορυφόρους και τις επικοινωνίες. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Όμως, το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε για το μαγνητικό πεδίο είναι ότι ακόμα και αν εξασθενήσει, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, τουλάχιστον όχι για τα επόμενα δισεκατομμύρια χρόνια. Η Γη οφείλει το μαγνητικό της πεδίο στο λιωμένο εξωτερικό πυρήνα της, που αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο. Ο αναθευόμενος εξωτερικός πυρήνας τροφοδοτείται από τη μεταφορά θερμότητας που απελευθερώνεται καθώς ο εσωτερικός πυρήνας μεγαλώνει και στερεοποιείται, είπε ο Τζον Ταρντούνο, γεωφυσικός στο Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ. Ο εσωτερικός πυρήνας, μάλιστα, μεγαλώνει κατά περίπου 1/1000 το χρόνο. Αυτός ο κινητήρας μαγνητικού πεδίου, γνωστός ως δύναμο, κινείται μαζί του εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η τρέχουσα διάταξη του πυρήνα μπορεί να έχει δημιουργηθεί πριν από περίπου 1,5 δισεκατομμύριο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του 2015 από το Πανεπιστήμιο του Ρότσεστερ. Αλλά ο Ταρντούνο και η ομάδα του βρήκαν στοιχεία για ένα μαγνητικό πεδίο στη Γη, στα παλαιότερα ορυκτά του πλανήτη, τα Ζιργκόν, που χρονολογούνται πριν από 4,2 δισεκατομμύρια χρόνια, υποδηλώνοντας ότι η δραστηριότητα στον πυρήνα δημιουργεί μαγνητισμό για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί ξεκίνησε το δυναμό, είπε ο Ταρντούνο στο Live Science, αν και είναι πιθανό η τεράστια πλανητική πρόσκρουση που δημιούργησε το φεγγάρι να ήταν ο βασικός λόγος. Αυτή η πρόσκρουση που συνέβη ίσως 100 εκατομμύρια χρόνια μετά τη δημιουργία της Γης θα μπορούσε να ταρακουνήσει οποιαδήποτε διαστρωμάτωση ή στρωματοποίηση υλικών στον πυρήνα της Γης. Αυτή η διαταραχή θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει το δυναμό της Γης σήμερα. Έτσι, για να χαθεί ο μαγνητισμός, θα πρέπει ο εσωτερικός πυρήνας να μεγαλώσει αρκετά ώστε η μεταφορά στον εξωτερικό πυρήνα να μην είναι πλέον αποτελεσματική και το μαγνητικό πεδίο να αποτυγχάνει. Αλλά αυτό το σενάριο είναι τόσο μακριά που δεν αξίζει να χάσετε πολύ ύπνο από την ανησυχία σας. Αυτό που όμως είναι υπαρκτό σενάριο είναι η εξασθένιση του μαγνητικού πεδίου. Οι επιστήμονες μετρούν αυτή την αποδυνάμωση απευθείας με μαγνητικά παρατηρητήρια και δορυφόρους τα τελευταία 160 χρόνια. Το μαγνητικό πεδίο είναι επί του παρόντος περίπου 80% διπολικό, είπε ο Ταρντούνο.
Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί ως επιτοπλίστων σαν μαγνήτης ράβδου. Αν μπορούσατε να βάλετε ρινίσματα σιδήρου γύρω από τον πλανήτη και να αφαιρέσετε την επίδραση του ιού, ο οποίος εκτοξεύει μια συνεχή ροή φορτισμένων σωματιδίων που ονομάζονται ηλιακός άνεμος προς τη γη, φυσώντας τα, το προκύπτον μαγνητικό πεδίο θα αποκάλυπτε τις γραμμές που θα έδειχναν καθαρό βορρά και νότο. Αλλά το 20% του πεδίου είναι μη διπολικό, που σημαίνει ότι είναι πιο περίπλοκο. Υπάρχουν τοπικές παραλλαγές δηλαδή στον πλανήτη μας. Στις αρχές του 2018, το World Magnetic Model παρουσίασε πρόβλημα. Ερευνητές της NOAA και της British Geological Survey στο Εδιμβούργο έκαναν τον ετήσιο έλεγχό τους όταν διαπίστωσαν πως επρόκειτο να υπερβεί το αποδεκτό όριο λαθών αποκλήσεων πλοήγησης. Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Όσον αφορά στο τι συμβαίνει, η απάντηση έχει δύο πυλώνες. Όπως είπε σε συνάντηση της Αμερικανικής Ένωσης Γεωφυσικών στην Ουάσιγκτον. Πρώτον, το προαναφερθέν γεωμαγνητικό φαινόμενο του 2006 κάτω από τη Νότια Αμερική έλαβε χώρα τη χειρότερη δυνατή στιγμή, αμέσως μετά την ανανέωση του World Magnetic Model το 2015. Αυτό σημαίνει πως το μαγνητικό πεδίο μεταβλήθηκε αμέσως μετά την ενημέρωση του μοντέλου με τρόπους που δεν είχαν προβλεφθεί. Ο Ταρντούνο και η ομάδα του ανακάλυψαν ότι μια περίεργη δίνη στον πυρήνα κάτω από τη Νότια Αφρική μπορεί να συμβάλλει σε κάποια από αυτήν την αδυναμία. Αυτή η δίνη φαίνεται να προκαλεί την ανομαλία του Νότιου Ατλαντικού που εκτείνεται περίπου για 30 χιλιόμετρα ανατολικά της Βραζιλίας, σε μεγάλο μέρος της Νότιας Αμερικής. Σε αυτή την περιοχή, φορτισμένα σωματίδια από τον ηλιακό άνεμο βυθίζονται πιο κοντά από το συνηθισμένο στη Γη. Η ανομαλία του Νότιου Ατλαντικού δεν είναι ιδιαίτερα αισθητή στο έδαφος, ωστόσο οι δορυφόροι σε τροχιά γύρω από τη Γη συναντούν περισσότερα επιβλαβή ηλιακά σωματίδια εκεί και οι αστροναύτες που έχουν ταξιδέψει στην περιοχή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό έχουν αναφέρει οπτικά φαινόμενα που πετούν αστέρια. Όπως βλέπουμε όμως, η επιστήμη έχει κάνει άλματα τα τελευταία χρόνια. Είναι ίσως η πρώτη φορά που ο άνθρωπος μπορεί να προβλέψει, να εκτιμήσει και να αντιδράσει, να προβάλλει αντίσταση και να σωθεί. Αρκεί να ενωθεί ολόκληρη ανθρωπότητα στον κοινό αγώνα επιβίωσης, δίχως διαπλοκές, διαχωρισμούς, μικροσυμφέροντα. Πριν να είναι πολύ αργά. Αν σας άρεσε το σημερινό μου βίντεο, μην ξεχάσετε να με υποστηρίξετε κάνοντας subscribe και ενεργοποιώντας το καμπανάκι που με βοηθά απίστευτα.